ευρωβουλευτής πια και πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος είναι κοντά μας. Και πρόσωπο των ημερών. Καλώς ήρθατε, κύριε Βελόπουλε. Γεια σας, κύριε Βελόπουλε. Την ευλογία μου να έχετε. Ευχαριστούμε έτσι, πάρα δεν πολύ. Είπες. Σας ευχαριστούμε. Σε κοινότητα, σε μου στάνε το νήμα, μου λέει η κυρία Τάδε, δεν λέει ευλογία. Η κυρία Τάδε, όμως θα έρθει κοντά σας τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί κάτι έχετε. Εγώ να αποχωρήσω, να πηγαίνω σιγά σιγά. Αν το προβοκάρετε, φεύγω κιόλα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Τι έχετε εδώ, κύριε Βελόπουλε, είναι οι επιστολές περίφημες. Να σου πω κάτι. Τάχα δεν ξέρεις, αυτό σύστησαμε 10 λεπτά πριν. Αφού το πας έτσι. Σου εξήγησα 10 λεπτά πριν τι είναι αυτά. Επειδή ήξερα που θα έρθω στο Λάκκο των Λεόντων ή με τα φίδια. Γιατί Λάκκο Λεόντων, δεν ξέρω τι λέω εγώ. Σας έχουμε ξαναφιλοξενήσει. Αν δεν με ρωτήσετε, θα σας απαντήσω. Ωραία, θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τις επιστολές του Ιησού. Τι προτιμάς, φίδια ή λιοντάρια? Καλύτερα. Λιοντάρι σε βλέπω. Λιοντάρι. Ναι, καλύτερα, κύριε Βελόπουλε. Μην αποφεύγετε τη συζήτηση όμως. Πότε. Λύστε τα θέματα για να πάμε στα πολιτικά. Αν και τα σπουδαία είναι άλλα, ας μπούμε λίγο στις τρίχες. Και όχι στις τριχές. Έχει γίνει μια ιστορία πριν από μερικά χρόνια, 4-5 χρόνια, όταν ένας συγγραφέας, παλαιογράφος, ασχολήθηκε με χειρόγραφα του Αγίου Όρους. Ο άνθρωπος μου έφερε το βιβλίο και μου λέει: σε παρακαλώ, βοήθησέ μου να το εκδώσουμε στην εταιρεία μου. Ναι. Το εκδώσαμε. Κάποια στιγμή, τη στιγμή της τηλεπόλησης που λένε κάποιοι, για μένα είναι επάγγελμα, έτσι, αυτή είναι η δουλειά μου και από μένα και γύρω από τις επιχειρήσεις μου, κάποιοι τρώνε ψωμί. Είπα το εξής: χειρόγραφες επιστολές που ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε. Ωραία. Το είπα τώρα. Έτσι, παιδιά. Εσύ λεκτικά λάθη δεν έχει κάνει στη ζωή σου. Α, να το πείτε, λεκτικό ατόπιμα όμως. Κρέμασέ με ανάποδα. Να τη δείξω τότε. Βάλε και να μέλι κάτσω. Και βάλε με σφίγγε. Θα σε δείξω εγώ, περίμενα να σου εξηγήσω. Ωραία, πάω να κάτσω τότε, κύριε Βελόπουλο. Δεν είναι επιστολή. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να τελειώνουμε αυτό το θέμα. Ακούστε λίγο σοβαρά. Λέμε τώρα. Ακούστε πολύ σοβαρά. Όταν λέμε χειρόγραφα, τουλάχιστον στου παλαιογράφου και στου βιντεανιολόγου, είναι τα αντέγραφα αρχαίων πυργαμινών, τα οποία τα έκαναν οι μοναχοί, γιατί από εκεί κρατήθηκε η αρχαία ελληνική γραμματεία. Αν δεν υπήρχαν τα μοναστήρια και το Βατικανό κυρίως. Επομένως, δηλαδή αυτά, ο κώδικας Νταβίτσι τι είναι. Ναι, αυτά είναι αντίγραφα. Ένα λεπτό. Αυτά είναι αντίγραφα των μοναχών. Όταν επομένως λέτε κώδικας Νταβίτσι, ξέρετε, εννοείται. Τα χειρόγραφα που αντιγράφησαν είναι τα ίδια του Νταβίτσι που είναι καρτιά. Έτσι. Ναι. Για να καταλάβεις. Αυτό πράγμα. Αυτό εδώ. Αυτό θέλουμε να δούμε. Άρα είναι αντίγραφα. Θα σταθήσω μετά να διαβάσω. Αντίγραφα παλαιότερων περγαμινών. Σε βυζαντινή γλώσσα. Που, ναι, είναι τα οποία βρίσκονται στις βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους. Μονή Διονυσίου. Μονή Διονυσίου. Είναι ο κώδικας 3733. Είναι στην βιβλιοθήκη 199 στο κομμάτι. Αν 304... πάμε να το ζητήσουμε να το βρούμε εκεί. Ναι, από εκεί το βρήκαμε. Άρα το κλείσαμε αυτό το ζήτημα. Πάμε παρακάτω. Συγχαρητήρια καταρχάς για την επιλογή σας. Να ξέρετε κάτι. Εγώ θέλω να μου κάνουν κριτική για τα λάθη που κάνω στην πολιτική. Γιατί έχω κάνει πολλά λάθη στην πολιτική. Δηλαδή. Και το πω και δημοσίευσα ακόμη μια φορά, τότε που άκουσα τον Καρατζαφέρη στο πρώτο μνημόνιο, έπρεπε να φύγω. Αλλά άκουσα την κοινοτική μου ομάδα. Αυτό τέλειωσε τώρα. Ναι. Έχουν πέρασει χρόνια. Εκεί να συζητήσω τώρα. Τώρα είστε στην Ευρωβουλή, κύριε Βελόπουλε. Πάμε παρακάτω για να δούμε πού και ξεκινώντας, πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους καλούς συναδέλφους δημοσιογράφους που δεν με κάλεσαν ποτέ. Κυρίως όμως τους ψηφοφόρους μας. Τους αγνούς, επωνύμους. Δεν απευθύνεστε σε εμά. Όχι. Μια φορά είχατε έρθει. Προεκλογικά. Πότε, πριν την προεκλογική περίοδο ήταν. Μεγαλώσαμε πολύ από τότε. Λοιπόν, κύριε Βελόπουλε. Δεν πειράζει. Δεν τρέχει τίποτα. Είμαστε εδώ. Θα κατεβείτε στις εθνικές εκλογές κανονικά. Ναι. Από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι η πρώτη μάχη είναι ευρωεκλογές, αλλά για μένα η μητέρα των μαχών και το σημαντικό είναι οι εθνικές εκλογές. Με τι ψηφοδέλτιο όμως. Ποιοι είστε. Έτοιμο είμαστε. Έτοιμο. Γιατί εμείς βλέπουμε μόνο εσάς να κινείτε. Μα μόνο εμένα καλούν. Εδώ δεν καλούν εμένα. Πού να καλέσουν. Να σα πω μερικά ονόματα. Είναι ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος, ο αντιπρόεδρος του κόμματος, ο οικονομολόγος, τον οποίο φιλοξενεί στο Sky κανένα φορά στο ραδιόφωνο, από ό,τι έχω ξέρω. Είναι ο κύριος Κώστας Οχίτας, ήταν διευθυντής του Αντένα στην Βόρεια Ελλάδα, συνάδελφος δημοσιογράφος. Είναι ο Αποστόλης Αυδελάς, ο οποίος ήταν στην ΕΤΡΙΑ συνάδελφος δημοσιογράφος. Είναι ο Αντώνης Μιλωνάκης. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι 7-8 καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικοί. Να σου πω ότι για μένα ο υποψήφιος πρέπει να είναι κομμάτι της κοινωνίας. Εσείς σε ποιο χώρο θα κινηθείτε πολιτικά, λοιπόν, για να ξέρει η κοινωνία. Στο φάσμα, ας πούμε, το πολιτικό που λέμε τώρα. Πού βρίσκεστε? Κοίταξε, δεν θα κρύψω ότι είμαι παραδοσιακός. Είστε δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα κρύψω ότι είμαι παραδοσιακός και συντηρητικός. Μάλιστα. Έτσι, το ξεκαθαρίζω. Εγώ ψέματα δεν θα πω στον κόσμο. Αλλά βλέποντας από πού πήραμε. Γιατί ο ΣΚΑ έδειξε μια πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα. Ναι. Την οποία τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Έδειξε λοιπόν ότι οι ροές μας ήταν. Και τη μεγαλύτερη ζημιά κάναμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν παίρνει 12 και κάτι από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει 30. Είναι μια μονάδα και πλέον, παιδιά. Πήραμε και από τη Χρυσή Αυγή, πήραμε και από τη Νέα Δημοκρατία, πήραμε και από το ΚΚΕ. Όχι, εσείς που τοποθετήστε. Το ότι σπράξατε από όλους θα τον φανερώ. Ξέρετε, εσείς που βάζετε το κόμμα σας. Εγώ που ανήκω. Στην Ελλάδα. Ειλικρινά το λέω αυτό. Όλοι αυτό λένε. Είστε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή σας έχω ακούσει μια πρωινά, έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μου λέει ένα αριστερό κόμμα, εγώ γελάω. Όταν προσδιορίζεσαι από μόνο σου, αλλά κάνει τα αντίθετα από ό,τι προσδιορίζεσαι. Για μένα δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά.
Υπάρχει μόνο Ελλάδα. Τώρα η ατζέντα που έχετε εσείς είναι δεξιά. Τι να κάνουμε. Γιατί καθορίζετε δεξιά η ατζέντα μου. Έχετε δει το πρόγραμμά μου. Εγώ είμαι εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, του ξεπουλήματος, των ιδιωτικοποιήσεων με τον τρόπο που γίνονται. Έτσι. Ναι, ναι. Εγώ είμαι, γιατί είμαι και επιχειρηματίας, είμαι της άποψης συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα όπως κάνει η Γερμανία. Γιατί έχουμε μπερδέψει. Δεξιός είναι αυτός που ιδιωτικοποιεί τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Αριστερός είναι αυτό που θέλει κράτος. Δεν είναι έτσι. Ναι, αλλά πρέπει να συνδέσουμε τα καλά. Σας ακούσαμε χθες να μιλάτε και να τάσσεστε υπέρ του κλεισίματος των συνόρων. Βεβαιότατα. Συγγνώμη, αυτό τι είναι αριστερό. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Έχω ας πούμε και άλλες αριστερές απόψεις, προοδευτικότερες. Αλλά εδώ είμαι κάθετος. Ακούστε λίγο. Η Ελλάδα έχει γεμίσει με πάρα πολλούς παράνομους, νόμιμους, όπως θέλετε πες το εσείς, εγώ σας λέω άνθρωπος βολής, μετανάστες. Γέμισε, μην κοροϊδευόμαστε. Πάω στην Αθήνα και μου θυμίζει το Βερολίνο στα γκέτο. Το σύνολο των προσφύγων που είναι στη χώρα είναι ελαφροεισβολής, κύριε Βελόπουλο. Ναι, ο Αφγανός Πακιστανός είναι ελαφροεισβολέας. Σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ και με τη συνθήκη της Γενέβης. Δεν τα λέω εγώ. Εσείς τι λέτε λοιπόν. Άντε τι λέει λοιπόν, ακούστε λίγο, γιατί έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Τι πρέπει να γίνει. Έννοιες και όροι. Θα μας πείτε. Ποιος είναι ο μετανάστης, αυτός που νομίμως αιτείται να πάει σε μια χώρα και δέχεται η χώρα. Ποιος είναι ο πρόσφυγας, αυτός που έχει πόλεμο στη χώρα του και στην πρώτη χώρα που πηγαίνει. Τα ξέρουμε αυτά. Όχι. Τα ξέρουμε αυτά. Μια απορία, κύριε Σισοπούλου. Τα ξέρει. Μα είναι ο Αφγανός παράνομα εισερχόμενος στην χώρα. Τι κάνουμε όμως, κύριε Βελόπουλε, ποια είναι η δική σας αντίληψη, τι πρέπει να γίνει για τους μετανάστες, για τους λαθροεισβολείς όπως λέτε εσείς. Βρισκόμαστε, κύριε οικονόμου, σε μια βάρκα επάνω μαζί. Και τρυπάει η βάρκα από κάτω και γεμίζει νερά. Αν πάρουμε ένα ποτηράκι και αδειάζουμε τη βάρκα, δεν θα αδειάσει ποτέ. Πρέπει να κλείσουμε την τρύπα. Τι σημαίνει αυτό, να στεγανοποιήσω τις συστροές. Πάω λοιπόν στον Εύρο και στείνω ένα τείχος από το Δέλτα του Εύρου μέχρι το Τριεθνές 6 μέτρα και ναρκοπέδιο όχι για τους λαθροεισβολείς και για τους Τούρκους. Οι οποίοι κάθε μέρα προκαλούν. Ναρκοπέδιο. Διότι το άρμα μάχης μπορεί να κάνει μπούκα και να φτάσει μέχρι την Ξάνθη και την Κομωτινή σε 15 λεπτά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέω ότι ασφαλίζω εθνικά τα σύνορά μου και αποτρέπω έτσι την βούληση κάποιων να έρθουν εδώ στην περιοχή μας. Αυτή είναι η πρόληψη. Εγώ δεν λέω καταστολή. Εσείς δηλαδή είστε με την αντίληψη Όρμπαν στην Ευρώπη. Ναι, πρέπει να στεγανοποιηθεί η Ευρώπη, να μείνει χριστιανική Ευρώπη. Εγώ θέλω χριστιανική την Ευρώπη, δεν τη θέλω ισλαμική και μουσουλμανική. Δεν θέλω δηλαδή αυτούς που κάνουν κρίτη τροδιοκτομές σε 6χρονα παιδάκια. Θεωρώ αδιανότητα γιατί έχω κόρη. Ένα 7χρονο κοριτσάκι να το ανέχομαι κάτω από την ομόνα να το κάνουν κλητροειδοκτομή. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ατζέντα Χρυσής Αυγής. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι ακροδεξιά ατζέντα αυτή. Αν εγώ, και το λέω δημοσίως, πετύχω να αφανίσω τους Ναζί από την Ελλάδα, είναι παράσημο για μένα. Τελεία και παύλα. Ναζιστές στην Ελλάδα δεν πρέπει να υπάρχουν. Εσείς θα παραιτηθείτε από την Ευρωβουλή για να κατεβείτε εδώ στις εθνικές εκλογές. Μα είναι αυτονόητο ότι αν κατέβουμε στις εθνικές εκλογές, εγώ πρέπει να. Γιατί είναι αδυναμία μου οι εθνικές εκλογές. Άρα δηλαδή θα παραιτηθείτε από εκεί. Δηλαδή, κάτσω εκεί. Μα στις σάφες. Έτσι. Όχι, να τα ξεκαθαρίσουμε. Άρα, να αυτό είναι το πρώτο βήμα, λέτε. Μα είπα προηγουμένως, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Έχουμε τη μητέρα των μαχών οι εθνικές εκλογές, άρα πάμε σε εθνικές εκλογές. Θέλω όμως να πω κάτι. Είναι ο Βελόπουλος αυτή τη στιγμή ο νέος Καρατζαφέρης ή ο νέος Λεβέντης, ρωτάει κάποιος κόσμος. Ηλικιακά σίγουρα δεν είναι. Δεν μιλάω αλλά ηλικιακά, πολιτικά λέω. Και ιδεολογικά δεν είμαι. Ο Λεβέντης δεν έχει ατζέντα. Εντάξει τώρα, ας τον άνθρωπο περνάει για δύσκολες στιγμές, δεν θέλω να ασχοληθώ με τους άλλους. Στη ζωή μου έμαθα να μην ασχολούμαι με τους άλλους. Εγώ είμαι Βελόπουλος. Αυτόφωτος, από κανένα δεν γεννήθηκα, δημιουργήθηκα. Με ποιους θα συνεργαστείτε? Με το Θεό. Με το Θεό, εντάξει, συνεργαζόμαστε όλοι. Ναι. Οι πιστοί μην το λες αυτό. Τώρα, πάντως την ευλογία την πήρατε. Άκουσα να δεις. Να συνεργαστώ προς τι. Εδώ έχω λοιπόν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ασχολούμαστε με ανοησίες. Ναι. 57 σελίδες. Ωραία. Δεν το δούμε. Πού διαφωνείτε δηλαδή? Αυτό είναι πρόγραμμα κυβέρνησης. Θα κυβερνήσουμε το πρόγραμμα αυτό. Καλά τώρα, γιατί σε συνοχλεί το πρόγραμμα τώρα. Βέβαια. Έντυπο, είναι το διαβάσει. Μα για να κάτσω εγώ να συμφωνήσω με κάποιον, πρέπει να ξέρω τι λέει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν τι λένε. Ειδικά και του λαθροεισβολεί, ξέρετε τι λένε. Τίποτα, 4 μέσα έχει. Πώς εγώ, δηλαδή ούτε ένα μέτρο λαθροεισβολής. Λένε μέσα με σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας. Όταν εγώ περιμένω. Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε, κύριε Βελόπουλε. Ναι, μόνο που η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει την έξοδο των προσφύγων, όπως λέτε εσείς, εγώ σου λέω λαθροεισβολής, προς τα Σκόπια και στην Αλβανία. Δεν έχουν πάει στα σύνορά μας. Δεν πήγε εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είστε ευροσκεπτικιστής, κύριε Βελόπουλε. Είμαι Έλληνας πρώτα. Γιατί και θέλω τα συμφέροντα της χώρας μας, τα συμφέροντα της χώρας μας να ακουστούν στη Βουλή, να αποκτήσει φωνή η Ελλάδα στην Ευρωβουλή. Δεν είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, υπέγραφαν, ακούστε, τι με ενόχλησε στις ευρωεκλογές. Δεν μιλήσαμε για ευρωεκλογές. Υπάρχουν υπογραφές Ελλήνων, παραδείγματος χάρη, ψήφισαν Έλληνες ευρωβουλευτές. Και έπρεπε να ασχοληθείτε, ειδικά εσύ που είσαι και λίγο οικολόγος και με τη φύση ασχολείσαι. Ψήφισαν τη συμφωνία της ΣΕΤΑ Έλληνες ευρωβουλευτές
και έδωσε το δικαίωμα σε ένα δικό μας προϊόν, ονομασίας προλεύσεως, τη ΦΕΤΑ, να τη βγάζει ο Καναδός και ο Νοτιοαφρικανός. Η ΦΕΤΑ, ρε παιδιά, την υπέραψε τη συμφωνία. Υπέραψαν συμφωνία οι δικοί μας ευρωβουλευτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξυλώσουμε όλα τα ελαιόδρα στην Ελλάδα και να πάρουμε άλλα λέει, εισαγόμενα από, μια εταιρεία πολυεθνική και να τα φυτέψουμε με το καθεστώς της επιδοτήσεως. Αυτά είναι ύβρις. Όσοι σας ψήφισαν, κύριε Βελόπουλε, σας ψήφισαν γιατί επειδή επικαλεστήκατε και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, διάβασαν το πρόγραμμα Βελόπουλου ή γιατί βλέπουν το Βελόπουλο στην τηλεόραση, βλέπουν το Βελόπουλο σε συγκεκριμένα κανάλια, έχετε μια τηλεοπτική παρουσία 4 χρόνια και ο κόσμος σας ξέρει. Αν έλεγα ότι δεν βοήθησε τηλεόραση, θα ήμουν ψεύτης. Εγώ ψεύτης δεν είμαι. Αν έλεγα ότι το διάβασα όλο το πρόγραμμά μας, θα ήμουν ψεύτης. Εγώ ψεύτης δεν είμαι. Θέλω να διαβάσουν το πρόγραμμά μας όμως. Θέλω να ξέρουν τι ψηφίζουν. Αν ο Έλληνας πάει σε εκλογές και ψηφίσει με βάση τα προγράμματα, θα ξέρει τι ψηφίζει. Θα μου πείτε και ο Τσίπρας έλεγε θα σκίσει τα μνημόνια. Ξέρει τι λέει ο καθένας, κύριε Βελόπουλο. Γνωριζόμαστε, είμαστε μικρή χώρα. Γνωριζόμαστε εδώ στην Ελλάδα. Το ξέρει και το Βελόπουλο και τον ένα και τον άλλο. Για αυτό σας ρώτησα. Αν θα συνεργαστείτε με κάποιους χώρους, εάν παίρνετε ψήφους από τη Χρυσή Αυγή, περίπτωση συνεργασίας. Εάν τοποθετήστε στην ακροδεξιά, πού τοποθετήσετε, δεν μας. Κοιτάξτε, ζούμε σε μια περίεργη ψευτοειδεολογική κατάσταση. Λέει ο άλλος, ακούστε τώρα, συμφωνείς με τη Νέα Δημοκρατία σε εκεί ή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερός. Σας επαναλαμβάνω, αν το ΚΚΕ είναι αριστερό, τότε έχω άλλη άποψη. Ναι. Αν οι κομμουνιστές σημερινοί που μένουν στην ΕΚΑΛ είναι αριστεροί, τότε να πηδήξω από το παράθυρο. Αυτό προσδιορίζεται που μένει ο καθένας είναι αριστερός. Βέβαια. Ακού λίγο, όταν είσαι κομμουνιστής, τα δύο σου ημάτια τα μοιράζεσαι. Δεν κατάς όλο το σπίτι και τα ημάτια μαζί. Ο κύριος. Το κάνετε εσείς αυτό. Έτσι λένε οι αριστεροί. Ότι είμαστε καλοί σαν τον Χριστό. Αφού είσαι σαν τον Χριστό, μοίρασε εσύ κομμουνιστή. Σε ό,τι αφορά τους μετανάστες, πάντως αυτά που μας είπατε πριν από λίγο, κύριε Βελόπουλε, είναι πιο ακραία από αυτά που λέει Χρυσή Αυγή. Δεν με νοιάζει. Θα απολογηθώ γι' αυτό. Επειδή σας ρωτήσαμε πώς αυτό προσδιορίζεται. Θέλω να διαφυλάξω το σπίτι μου. Αν κάποιος μπουκάρει στο σπίτι το βράδυ από το παράθυρο, κυρία Σοπούλου, θα τον πετάξετε με τις κλωσιές έξω. Αυτοί μπουκάρουν από παντού. Δηλαδή δεν μου λένε θέλεις. Δεν με ρωτάνε. Δεν ρωτάνε τον Έλληνα, εσύ θέλεις. Και στην τελική σου το πω διαφορετικά. Η Ελλάδα πτώχευσε, ξέρω το και κατάλαβα. Αυτό τι σημαίνει έτσι όπως το ότι λέτε, η Ελλάδα έχει πτωχεύσει. Ότι υπάρχουν άστεγοι Έλληνες που δεν έχουν να φάνε και εμείς ταΐζουμε ανθρώπους που έρχονται χωρίς να μας ρωτήσουν. Εμείς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιστεύετε αυτό. Και εσείς κατεβήκατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις ευρωεκλογές. Παρίες θέλετε να φύγουν από την Ευρώπη. Λοιπόν, ακούστε. Έχουμε 2-3 διαφορετικά δεδομένα. Άλλο Ευρωζώνη, άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο Ευρώπη. Τα έχουμε μπερδέψει στο μυαλό μας, παιδιά. Όπως με τα χειρόγραφα. Να ξεκαθαρίζουμε τις έννοιες. Ευρωζώνη είναι ασθενός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που έχει να κάνει με το νόμισμα. Θέλετε να φύγουμε εσείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη όμως πρέπει να γίνει Ευρώπη. Αυτό δεν είναι Ευρώπη. Είναι γερμανική Ευρώπη, ρε παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε. Ό,τι θέλουν να κάνουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί έχουν. Εσείς το λέτε αυτό, έχετε σχέση με τη Γερμανία. Βεβαιότατα. Και δουλεύετε. Γεννήθηκα. Γεννήθηκα. Και τι έγινε και δεν κατάλαβα. Στην Αμερική έχω εταιρείες επιράσεις. Και στη Ρωσία κάνω εξαγωγές επιράσεις. Άλλο είπα. Και στη Ρωσία κάνω εξαγωγές επιράσεις. Καταγγέλουμε τη Γερμανία και τις πολιτικές και από την άλλη να έχουμε επιχειρήσει στη Γερμανία. Γιατί? Πώς γίνεται. Γιατί δεν μπορώ να καταγγέλω. Και την Ελλάδα καταγγέλω. Εδώ είναι επιχειρήσεις μου περισσότερες. Και την πατρίδα μου καταγγέλω με τα λάθη που κάνει. Η Γερμανία πέτυχε το εξής. Για τη χώρα της η Μέρκελ και οι Γερμανοί είναι καλοί. Το ξεκαθαρίζω αυτό έτσι. Κάνουν τα καλύτερα. Για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όμως, Ιταλία, Ισπανία, ακόμη και Γαλλία τελευταία με τον Μακρόν, την κόντρα με το Υπουργείο που την υποσχέθηκε. Με το Σαλβίνι συγγενεύεται πολιτικά. Ρε, παιδιά, να, πω κάτι να καταλάβουμε που κινείστε. Πρέπει ο λαός να καταλάβει. Το Σαλβίνι μου αρέσει. Μου αρέσει. Δεν λέω όχι, μου αρέσει ο Σαλβίνι. Αλλά θέλω να καταλάβετε το εξής. Δεν είμαστε Ευρώπη. Δεν είμαστε στην Ευρώπη η Ελλάδα. Δεν έχουμε ίδια φορολογία. Δεν έχουμε ίδιους μισθούς. Δεν έχουμε ίδιες κοινοτικές οδηγίες για τη χώρα μας. Δεν έχουμε την ίδια μέρημνα. Είναι πολιτικές τώρα. Εσωτερικές μπορεί να διαμορφώνονται έτσι. Δεν είναι πολιτικές, παιδιά. Γιατί οι Γερμανοί μας πίεσαν να πουλήσουμε τα αεροδρόμια στη Φραπόρτ, η οποία είναι κρατική γερμανική εταιρεία, ρε παιδιά. Οι Γερμανοί μας πίεσαν. Εσείς πρέπει να μας πείτε και τι θα κάνετε στα οικονομικά. Τι αντίληψη έχετε για τα οικονομικά. Επειδή, λοιπόν... Τι λέτε για τους φόρους. Τι λέτε για τους μικρομεσαίους. Τι λέτε για τους επιχειρηματίες. Πρέπει να τα ξέρει αυτά όλα. Αν δεν με ρωτήσετε, δεν τα πω. Δεν θα πάμε σε εκλογές μόνο με τους λαθροεισβολείς. Όχι. Τα πάμε όλο το πρόγραμμα. 259 σελίδες προγράμματος για τα οικονομικά είναι κατευθυνές εκεί μέσα. Άκου τώρα λοιπόν τι λέμε για την οικονομία. Σε λέω που θέλω να ρωτήσω και θα απαντήσω. Πολλά θέλω να ρωτήσω. Εδώ είμαστε για αυτό λόγο. Όσο μιλάτε, εγώ ασχολήθηκα όταν κάποιος φίλος γεωπόνος μαζί με έναν χημικό τροφίμων και έναν μοναχό ταγιορισμό που είπαν για τα βότανα, πήρα από μερικά χρόνια για τα βότανα. Ξέρετε, επειδή υπάρχουν νόρμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή υπάρχει το καθεστώς της ποσόστοσης, δηλαδή σου λέει ροδάκινα, ντομάτσα, καλλιεργείς τόσο γιατί καλλιεργούν οι Ιταλοί και τα λοιπά. Ποιο είναι το στρατηγικό μας πλεονέκτημα ως χώρα, αφού δεν έχουμε βιομηχανία, είναι τα βότανα γιατί είναι αυτοφοί. Δεν μπορούν να μου επιβάλλουν ποσόστοση. Από τα βότανα γίνονται όλα τα φάρμακα, παιδιά. Έπει εδώ και 8 χρόνια να έχουμε ειδικούς να ασχολούνται μόνο με αυτό. Για να κάνουμε βαριά,
βοτανολογία και φαρμακευτική βοτανολογία. Μάλιστα. Αυτό είναι δισεκατομμύρια. Ξέρετε, αν δείτε τους τζίρους που κάνουν οι εταιρείες φαρμακοβιομηχανίας, θα καταλάβετε τι εννοώ. Δηλαδή, η ιστορία της Νοβάρτσης, φούσκα αυτή που αποδείχθηκε, έγινε γιατί βγάζουν πολλά λεφτά στις εταιρείες. Αν λοιπόν στήσουμε μια τέτοια ιστορία, γιατί έχουμε βότανα, από τα 7.000 βότανα της Ελλάδος, τα 2.700 είναι αυτοφή. Και είναι φαρμακευτικά. Mm-hmm. Για να καταλάβετε. Ωραία, αυτό είναι μια πρόταση που λέτε. Εγώ σας ρωτάω. Στρατηγικού σχεδιασμού. Τι λέτε είναι για την φορολογία, γιατί, για παράδειγμα. Θα σου πω. Τι λέτε για το ΦΠΑ, τι λέτε για την αγορά. Σαφώς και λογικά. Τι λέτε για τις επενδύσεις. Πρέπει να μειωθεί η φορολογία. Αλλά εγώ, επειδή είμαι επιχειρηματίας, λέω το εξής. Όταν μειώνεις τη φορολογία του κράτους. Είσαι αρχηγός κόμματος. Πάτε να μπείτε στη Βουλή και μεθαύριο συνεργαστείτε με κάποια κόμματα ενδεχομένως. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι επιχειρηματίας. Ξέρω ότι αν μειώσω τη φορολογία, σημαίνει ότι θα μειωθούν τα έσοδά μου. Από πού θα βρω έσοδα. Πρέπει να μας πει η Νέα Δημοκρατία που θα βρει τα έσοδα. Εγώ τι λέω λοιπόν. Εγώ το πάω ανάποδα. Θα αρχίσουμε, χάσαμε 8 χρόνια, να αυξάνουμε το ΑΕΠ μας, παραγωγή πλούτου, το άρχισε να το λέει για διάφοροι άλλοι, ναι, ώστε να έχω παραπάνω έσοδα για να μπορώ να μειώσω αυτομάτως τη φορολογία. Αυτό λέει η ελληνική αυτό λύση. Αυτό λέει είναι όλοι και δεξί. Όχι. Τι όχι. Εγώ έχω σχέδιο πώς μπορεί να γίνει αυτό. Να ρωτήσω βήμα. Κύριε Βελόπουλε. Το γράφουμε στο πρόγραμμά μας και κοιτάζω τους τηλεθεατές αγρότες και κτηνοτρόφους, γιατί λέει, μου λένε θα γίνουμε αγρότες. Δεν θα γίνουμε αγρότες, γιατί αν κάνεις αγροτοβιομηχανία, να δώσω παραδείγματα για να βοηθήσω και τον κόσμο. Η Ολλανδία, την έχει επισκεφθεί, φαντάζομαι, Εδώ. Είναι λίγο μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο. Mm-hmm. Έχει αγροτοβιομηχανική παραγωγή 115 δις. Έτσι, και εξάγει παντού. Η Ελλάδα, πώς ξέρετε, 15. Είναι 9 φορές μεγαλύτερη. Το Ισραήλ έχει 75 δις που είναι αλλορίδα γης. Και μπράβο τους και μαγιά τους. Ερώτηση. Mm-hmm. Αν τελικά. Όχι, σας λέω που είναι το πρόβλημα. Λύση, ναι, ναι. Και έχουμε σχέδιο για να πάμε εκεί. Πάμε στα πολιτικά. Σκέψου αν λίγο. Λύση, κύριε σκέψου, Βελόπουλε. Κύριε οικονόμου μου. Ναι, ναι. Θα με ρωτήσετε, κύριε. Μην βιάσετε. Έχω σκέψου από τα 15 δις αγροτοβιομηχανίας να πας στο 80 δις σε 3 χρόνια. Γιατί έτσι λέει το πρόγραμμά μας. Δεν γίνεται με ραβδί, βέβαια. Κάνεις λάθος. Μαγικό ραβδί. 100% κάθε χρόνο. Δεν ακούς. Ακούω, πώς δεν σε ευλόγησα, αλλά μην το παρακολουθεί. Λέω το εξής για να το καταλάβει. Όταν εγώ άφησα τον τζίρο με 100% και αυξάνω κάθε χρόνο 70% σε εταιρείες. Ναι. Μα η εταιρεία είναι ένα κράτος μικρό. Mm-hmm. Αν λοιπόν πάμε του χρόνου 100% αύξηση του ΑΕΠ μας, εγώ στείλω 50. Κύριε Βελόπουλε, ας υποθέσουμε. Η αντίληψη που λένε ότι ο Βελόπουλος βοηθιέται από τους Ρώσους, έχει σχέση με τους Ρώσους και όχι μόνο επιχειρηματικές αλλά και πολιτικές. Τι σου έφερα ρούβλια έξω. Τι λες. Σου έφερα ρούβλια έξω. Όχι, πρέπει να απαντήσετε. Δεν μπορώ να κάνω εσείς τώρα. Αν ο Σύρμα, α το αποθελέσει. Τον βοηθάνε, λέει, τον βοηθάει μία ο Σαββίδη, μία ο Έτσι. Από τότε που γράφτηκε αυτό, μία ο Πούτιν, ισχύουν αυτά ή όχι. Μόνο Θεός και ο Βελόπουλος. Εσείς δεν λέγατε ότι συναντήσατε τον Πούτιν στο Άλλο αυτό. Ένα-ένα τα βάζετε κάτω, παιδιά. Το συνάντησα τον ίδιο στο Αγιώρο. Όχι. Όχι. Όχι σχέση με τον Πούτιν, τον έχω δει στο Άγιο Όρος, μιλάω και θα ήθελα καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Ναι. Είμαστε πλέον εχθροί με τη Ρωσία, δεν ξέρω το καταλάβατε. Εγώ θέλω καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός είχε πάει προχθές. Εμπάρκο έχουμε ρε παιδιά στη Ρωσία, εχθρική πράξη. Μην με τρελαίνετε τώρα πρωί. Έχουν βάλει εμπάρκο. Συμμετέχουμε σε κοινά ναυτικά γυμνάσια εναντίον τη Ρωσία, με σχέδιο εναντίον τη Ρωσία. Εσείς έχετε σχέση με Ρώσους ολιγάρχες, ναι ή όχι. Καμία. Δεν χρειάζεται. Όπως σας κατηγορούν. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω από την τσέπη μου βάζω τα λεφτά. Φαίνεται περίεργο, έχω γυρίσει 3 φορές στην Ελλάδα, πήγα κοντά στους πολίτες, γιατί θέλω ο πολιτικός να είναι δίπλα στον πολίτη. Σας έλεγα προηγουμένως ότι έχω πάει από Ρωστιάδα μέχρι και 3 φορές. Mm. 3! Όχι μία, 3! Γύρισα όλες τις πρωτεύουσες στον νομό. Δεν επιδοτήσετε δηλαδή από Σαββίδιδες, από άλλους ολιγάρχες, από το πολιτικό Άκλυβο. Σύστημα της Ρωσίας. Με έχει ξεψαχνίσει η ΑΔΕ 10 φορές. Εμένα, τον πατέρα μου, που είναι 84 χρόνια, τον ψάχνα παντού. Mm. Η εφορία, το ζητώ. Δεν βρήκα τον παραμικρό. Δεν πρόκειται να βρουν τίποτα. Καλά, δεν είναι στην εφορία. Θα βρεθούν έτσι πληρώνω αυτά είναι φόρο, τώρα, δεν θα πω πόσες χιλιάδες ευρώ εντάξει. Ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτό. Όχι, αυτό σημαίνει ότι έχω χρήμα. Τα οποία τα δουλεύω, επιχειρηματίας. Άρα κοιτάζετε τους ψηφοφόρους σας και τους Έλληνες πολίτες στην κάμερα και λέτε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν έχει καμία σχέση με Ρώσους επιχειρηματίες. Καμία. Και αν μου βρείτε, δεν ξανακαταβάζω εμείς. Εμείς δεν λέμε ούτε μία. Εμείς να ρωτάμε. Η εταιρεία μου κάνει εξαγωγές σε Γερμανία, σε Ευρώπη κτλ. Αυτό είναι άλλο πράγμα, έτσι. Δηλαδή εξαγωγές προϊόντων. Ήδη θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, από ό,τι φαίνεται πάει καλά. Και στη Ρωσία. Αλλά υπάρχει πρόβλημα με το εμπάργκο, οπότε δύσκολο το βλέπω. Σερβία, πάμε καλά. Ας υποθέσουμε ότι η ελληνική λύση την 7η τέλος πάντων Ιουλίου μπαίνει στη Βουλή. Τι είναι αυτό το πράγμα, μπαίνει στο, ελληνικό κοινοβούλιο. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει τώρα το σενάριο. Δηλαδή αυτό μιλάμε για σταλινοφασισμό. Θα μας το πείτε σε λίγο αυτό. Πείτε, λοιπόν, υπάρχουν κόμματα αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή ή κάποιος από τους μεγάλους, κύριε Βελόπουλο, με τον οποίο θα μπορούσατε να συνομιλήσετε ή ακόμη και να συνεργαστείτε αν χρειαστεί? Όχι. Όχι. Δεν όχι. Μιλάτε ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Ούτε με κανένα από τα άλλα όχι. Κόμματα. Όχι, όχι. Δεν έχουν πρόγραμμα. Ακούστε, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Για να προχωρήσεις μπροστά και πολιτικός, για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει να έχεις ένα σχέδιο, ρε παιδιά. Ένα μπούσουλα, ρε παιδιά. Δεν έχουν τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα τουρλουμπούκι. Ένα συρφετό ανθρώπων και ατόμων που ένωσαν το συμφέρον του για τα 7.000 για να γίνουν βουλευτές. Δεν έχουν πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία, κουτσά στραβά, έχει κάτι.
Δηλαδή, αλλά δεν έχει πρόγραμμα συγκροτημένο. Mm-hmm. Δεν κάτσε ποτέ η Νέα Δημοκρατία να κάτσε αυτό που κάναμε εμείς, 290 σελίδες πρόγραμμα. Μπείτε στο ελληνικήλυση.gr, ρε παιδιά. Τώρα, ελεύθερο. Να δούμε 2-3 άλλα θέματα. Τέμενος, μουσουλμάνοι, δηλαδή, τοποθετήκατε πριν. Ομόφυλα ζευγάρια. Θανατικές ποινές, όλα αυτά. Πώς κάτσε, τοποθετήκατε. Δημήτρη, μην τα βάζεις όλα. Ξεκινάμε ένα-ένα. Θανατική ποινή είναι άποψή μου προσωπική. Σε έναν ο οποίος πηγαίνει και βιάζει ένα παιδάκι εξάχρονο παιδεραστή. Δεν υπάρχει άλλη ποινή και το λέω στη μάνα και στον πατέρα που έχουν υποστεί αυτό το πράγμα. Θάνατος. Αλλά. Κύριε Βελόπουλο, να ολοκληρώσω. Κάτσε να ολοκληρώσει. Καλώ ήρθατε. Δεν είναι θανατική ποινή. Δεν είναι θανατική ποινή. Δεν είναι θανατική ποινή. Δεν είναι θανατική ποινή. Δεν σε δημοψήφισμα. Περίμενα το ζητά τη γνώμη του ελληνικού λαού. Α μιλήσει ο Κυριακό. Ζητά τη γνώμη του ελληνικού λαού, κύριε Ανσοπούλου. Και του λε, εγώ λέω αυτό, εσύ τι λέτε, αλλά όταν λε ισόβια είναι ισόβια. Δεν θα μου βγει ο παιδεράστης σε 10 χρόνια έξω. Υπάρχουν παιδεράστες. Σε ειδικές περιπτώσεις θανατική ποινή. Ναι, αλλά με γνωμοδότηση του ελληνικού λαού. Γνωμοδότηση του ελληνικού λαού δημοψήφισμα. Βέβαια. Μάλιστα. Γιατί αυτή είναι η άποψη δική μου. Μπορεί να διαφωνεί ο ελληνικός λαός. Τώρα είμαστε στο 4%. Πρέπει να είσαι στο 55-60 για να αποφασίσει. Όχι, εμείς ρωτάμε εσάς ποια είναι η θέση. Η άποψή μου. Η άποψη είναι αυτή. Ο δουλέμπορος. Αυτός που παίρνει 5 χρόνια και ξέχνα παιδιά όσα σπίτες για να βγάζει λεφτά μεταφέροντας ψυχές. Δεν αξίζει άλλη ποινή, ρε παιδιά. Ο έμπορος ναρκωτικών που δολοφονεί τα παιδιά μου. Θα το χαϊδέψω. Και ας το πω και διαφορετικά. Γιατί το λέω αυτό. Ο νομοθέτης νομοθετεί για αποτροπή, καταστολή και πρόληψη. Μάλιστα. Αν ξέρω εγώ ότι θάνατος είναι η ποινή του εμπορίου ναρκωτικών, δεν μιλάω για 5 γραμμάρια, έτσι, εμπόριο, θα σκεφτώ πολύ αν θα κάνω το εμπόριο ναρκωτικών. Άρα λοιπόν, αποτροπή και πρόληψη. Mm-hmm. Και μπορεί να ανήκουμε στην Ευρώπη, αλλά και η Αμερική ανήκει στη Δύση. Υπάρχει θανατική ποινή και εκεί. Όχι παντού. Αλλά, όχι παντού. Δεν, αυτό πάω να πω. Θα ζητήσουμε τη γνωμοδότηση του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Να μας πω. Αν τα λέμε ισόβια, είναι ισόβια, αγαπητοί κύριε Ανσόπουλου. Πείτε μου εσείς, ποιος πολιτικός μπήκε ισόβια μέσα. Πολιτικός, γιατί να πει. Γιατί δεν κλέψανε πολύ μέσα. Όταν καταχράσει δημόσιο χρήμα, δεν θα ξαναβγεί στη φυλακή. Αυτό λέτε. Δεν θα ξαναβγεί στη φυλακή, θα μείνει εκεί μέσα. Είναι άλλο αυτό. Σα λέω ποια είναι η διαφορά μα στην νομοθέτηση. Ομόφυλα ζευγάρια κλπ. Αυτά έχουν νομοθετηθεί ήδη. Εγώ είμαι παραδοσιακό, σα είπα, δεν λέω ψέματα. Είμαι συντηρητικό, είμαι υπέρ τη παράδοση. Δεν μου αρέσουν αυτά να υιοθετούν παιδιά. Το τι κάνουν στο κρεβάτι του, δικαίωμά του, παιδιά έτσι. Ναι, καλά, λέμε. Δεν θα κάνω εγώ την κλαρά τρυπά, προ Θεού. Ναι. Είναι επιλογέ του, κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά ω ορθόδοξο χριστιανό, ω χριστιανό και ω συντηρητικό, παραδοσιακό που αγαπά την οικογένεια κτλ., θεωρώ ότι η οικογένεια είναι το αρσενικό και το θηλυκό και το παιδάκι. Μάλιστα. Αυτή είναι η οικογένεια. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα μάλιστα. Είναι νεολογισμοί και νοειδολογία, λοιπόν, τι οποίε διαφωνώ. Κύριε Βελόπουλε, συγγνώμη. Όχι για το τζαμί, για να κλείσω. Ελάτε για το τζαμί, εδώ είμαστε, κύριε οικονόμου Θεασοπούλου, μπορεί να πικραίνεστε. Εμείς αλλά θα κάνουμε και άλλα 10 είμαστε. Όχι, άλλο πάνω να σας πω. Αυτά που λέω είναι αλήθεια όμως. Δεν θα μπορέσουν να συνεπάρξουν Αφγανοί με Πακιστανούς στο ίδιο τζαμί. Θα χρειαστούμε και άλλα τζαμιά. Μάλιστα. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Θα επιβάλλουν να γίνουν και άλλα τζαμιά. Εγώ θέλω μια Ελλάδα που να έχει καμπαναριά, όχι τζαμιά. Μάλιστα. Έτσι, απλά πράγματα είναι. Λοιπόν, καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευλογία, πήρατε, στεναχωρέθηκε τώρα. Όχι, γιατί να στεναχωρεθεί, μια χαρά είναι Μαρία. Να το φέρω. Όχι από μένα. Δεν έκανε ερώτηση. Δεν τη αρέσουν αυτά που λέτε, κύριε Βελόπουλε. Δεν πειράζει. Λάδι, ξύδι, έτσι και αλάτι και νερό.